Βλέποντας ξανά αυτές τις πέτρες ύστερα από τόσα χρόνια, σκέφτομαι πως αληθινά πέρασα μια ολόκληρη ζωή εδώ. Ήρθα 17 χρονών, φοιτητής, και τώρα ύστερα από 45 ολόκληρα χρόνια κοντεύω να τελειώσω τη δουλειά μου σε αυτή την περιοχή, στην Περγίνα. Είπα ήρθα φοιτητής, στη συνέχεια έφερα εγώ φοιτητές, έγινα εγώ ο δάσκαλος και κοντεύουν οι μαθητές μου να γίνουν αυτοί οι δάσκαλοι. Περνά μια τρίτη γενιά, τέταρτη ίσως μετά το Ρωμαίο. Αυτό είναι ωραίο. Δείχνει πως η ανασκαφή, η ανασκαφική έρευνα, όπως κάθε επιστημονική έρευνα, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή και ας το πω, θέλει αφοσίωση. Θέλει ένα μεράκι στο τέλος, δεν είναι κάτι το προγραμματισμένο. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Δουλεύεις και ξαφνικά κερδίζεις κάτι πολύ σημαντικό. Μια γνώση, βρίσκεις ένα ωραίο έβριμα που σου δίνει ικανοποίηση πρώτα γιατί πέτυχες εσύ στη δουλειά σου και ύστερα γιατί χάρισες και στους άλλους κάτι. Όταν σήμερα βλέπω κόσμο να έρχεται εδώ πέρα και να θαυμάζει αυτό το ανάκτορο, αυτά τα ερείπια, λέω μέσα μου πως κάτι βοήθησα κι εγώ για να έχουν τη δυνατότητα κι άλλοι άνθρωποι να χαρούν και να κερδίσουν από αυτή τη θέαση. Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Έπεφτε στο όνειρο, καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει. Κοιτάζω τα μάτια, μήτε ανοιχτά, μήτε κλειστά, μιλώ στο στόμα που όλο γυρεύει να μιλήσει. Κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. Δεν έχω άλλη δύναμη. Τα χέρια μου χάνονται και με πλησιάζουν, ακροτηριασμένα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχω περάσει όλη μου τη ζωή. Έφτασα βέβαια πολύ μικρός, 2 χρονών μωρό, με τη μητέρα μου, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Γεννήθηκα στην Προύσα, σχεδόν τυχαία θα έλεγα, γιατί ούτε η μητέρα μου ούτε ο πατέρας μου ήταν Μικρασιάτες. Ο πατέρας μου ήταν από τη Σάμο, η μητέρα μου ήταν από την Ήμβρο. Έτσι αισθάνομαι κάπως αιγαιοπελαγίτης. Φτάσαμε πρόσφυγες. Πήγα στο δημοτικό σχολείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ τελείωσα και το γυμνάσιο. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1936. Στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, είχα λαμπρούς δασκάλους. Τον πρώτο χρόνο στο Πανεπιστήμιο άκουσα φυσικά όλους τους καθηγητές που είχα τότε, τον Κακριδί, τον Θεοδωρακόπουλο, τον Αποστολάκη, τον Θεοδωρίδη και άλλους. Αλλά ανάμεσα σε όλους ήταν ένας παράξενος, θα έλεγα, δάσκαλος, ο Ρωμαίος. Ήταν κακός ομιλητής, δεν ήταν όμορφος, δεν είχε τίποτα εξωτερικά γοητευτικό. Αλλά μέσα από τη δυσκολία του λόγου του και την μονότονη, θα έλεγα, διδασκαλία του,
σου κάρφωνε ορισμένα πράγματα. Άρχισε να με τραβά. Μας δίδασκε για τους κούρους. Ήταν κάτι που δεν το ήξερα καθόλου. Παράλληλα ήρθε μια άλλη περίεργη σύμπτωση. Ένας συμφοιτητής μου, φίλος μου, ο Φιστέρης, ο Γιώργος, που ήταν αρμονιασμένος με μια κοπέλα που ήταν χορεύτρια κλασικού χορού. Καθώς μια μέρα μελετούσαμε με τον Γιώργο στα εκμαγεία που είχαμε στο πανεπιστήμιο και ήρθε να τον πάρει, ξαφνικά μας είπε «Τι πόνο που έχει αυτό το χέρι». Δεν το κατάλαβα και τότε εκείνη μας εξήγησε με το ίδιο της το κορμί τι σημαίνει χαρά, πόνος, λύπη, ενθουσιασμός εκφρασμένα από το ανθρώπινο κορμί και μας τα έδειξε και στα αρχαία γάλματα. Αυτή η περίεργη συγκυρία με έκανε να βλέπω πια με άλλο μάτι και τα αρχαία γάλματα και να ακούω με άλλο αυτή και τη διδασκαλία του Ρωμαίου. Ακόμη μια συγκυρία ήταν ότι ο Ρωμαίος από την πρώτη κιόλας χρονιά με πήρε μαζί του στην ανασκαφή της Βεργίνας. Αυτό τώρα μπορώ να πω ότι σφράγισε κάπως τη ζωή μου. Όχι κάπως, αλλά σφράγισε πραγματικά τη ζωή μου. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο το 1940. Από το 1938 ως το 40, δύο φορές το χρόνο, με το δάσκαλό μου τον Ρωμαίο πηγαίναμε στην Βεργίνα, στην ανασκαφή του ανακτόρου και του πρώτου τάφου που έσκαψε εκείνος. Αυτές ήταν οι πρώτες αρχαιολογικές μου εμπειρίες, μαζί με τις εμπειρίες που είχα και από τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο, αλλά και από όσα μας έλεγε στα ξενύχτια που κάναμε στο μικρό προσφυγικό σπίτι της Βεργίνας όπου έμενε. Στη Βεργίνα μας βρήκε ο πόλεμος. Διακόψαμε την ανασκαφή και γυρίσαμε πίσω. Πήρα το πτυχίο μου. Από την πρώτη στιγμή είχα αποφασίσει ότι δεν μπορώ να ζήσω κάτω από την γερμανική μπότα. Αποφάσισα λοιπόν να φύγω προς τη Μέση Ανατολή και έτσι φρόντισα και διορίστηκα έκτακτος καθηγητής στο Δημότυχο το 1941. Δεν μπόρεσα να φύγω αμέσως, έφυγα τον επόμενο χρόνο, το 1942. Πέρασα στην Τουρκία και από εκεί στην Παλαιστίνη. Έμεινα στη Μέση Ανατολή στρατιώτης ως το 1945. Έφτασα ως την Τρίπολη της Αφρικής. Το 1945 γύρισα ξανά στη Θεσσαλονίκη και φρόντισα να βρω δουλειά. Βρήκα δουλειά στο ιδιωτικά εκπαιδευτήριο της Χινά. Ήταν μια ωραία εμπειρία για μένα. Είχα καλά παιδιά, μαθήτριες, ήταν γυμνάσιο Θηλαίων. Και θυμούμαι με συγκίνηση, θα έλεγα, που μπόρεσα και δίδαξα όπως ήθελα και τα αρχαία ελληνικά και τα νέα ελληνικά. Και έτσι αισθάνομαι μια ικανοποίηση όταν θυμάμαι ότι το 1946 πρωτοδίδαξα τον Ελίτη, το άσμα πέθυμο και ηρωικό, που μόλις γύρισε από τη Μέση Ανατολή, το είχα βρει στο τετράδιο δεύτερο, και χαίρομαι όταν το θυμούνται ακόμα μέχρι σήμερα οι μαθητρίες μου. Τους δίδαξα και Σεφέρι και Ρωτόκριτο και άλλη ποιήση, την οποία πάντα αγαπούσα. Στη σχολή Σχοινά, όπου δίδαξα από το 1945 ως και το 1957-1958, είχα μια άλλη τύχη. Γνώρισε τη γυναίκα μου, την Όλη, η οποία, το έχω πει πολλές φορές, μου παραστάθηκε και μου παραστάθηκε πάρα πολύ σε όλη την ανασκαφική προσπάθεια, γιατί μοιράστηκε μαζί μου τις ταλαιπωρίες, τουλάχιστον τις ταλαιπωρίες των πρώτων χρόνων που ήταν πολύ μεγάλες. Το 1951 πήγα στη Βεργίνα, όπου είχα περάσει τα φοιτητικά μου χρόνια και άρχισα πια δικές μου ανασκαφές. Μάλιστα την πρώτη χρονιά έκανα μια δοκιμή σε αυτή τη μεγάλη τούμπα όπου πρόσφατα βρέθηκαν οι βασιλικοί τάφοι. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω εκεί και άρχισα την ανασκαφή ενός άλλου νεκροταφείου, ή μάλλον του ίδιου νεκροταφείου, όπου ήταν και η μεγάλη τούμπα, τους μικρότερους τύμπους, όπου δούλεψα για 10 χρόνια. Και ύστερα από το τέλος της ανασκαφής, το 68 δημοσίευσα όλα αυτά τα ευρήματα σε ένα μεγάλο τόμο. Διέκοψα για 2 χρόνια την ανασκαφή αυτή, το 54 και 55, γιατί μπόρεσα και πήρα μια υποτροφία και πήγα στην Αγγλία. Δεύτερη μεγάλη τύχη για μένα, να έχω εκεί έναν άλλο μεγάλο δάσκαλο,
τον Σερ Τζον Μπίζλι, που δεν είναι δικιά μου η κρίση αυτή, είναι κρίση όλων των αρχαιολόγων, ήταν ο μεγαλύτερος αρχαιολόγος ασφαλώς του 20ου αιώνα, αλλά ίσως και όλων των εποχών. Πρόκειται για μια μεγαλοφία και είχε, όπως και ο άλλος μου δάσκαλος, μια αληθινή σοφία, ήταν απλός άνθρωπος και βαθύτατα στοχαστικός και φοβερά ευαίσθητος. Αγαπούσε την Ελλάδα. Ξαναγύρισα και συνέχισα τις ανασκαφές στη Βεργίνα. Από αυτό το δέντρο αρχίσαμε το 38 με το Ρωμαίο την ανασκαφή, σε ένα σημείο που είχαν ξανασκάψει οι Γάλλοι, αλλά είχε ξαναγεμίσει με χώματα. Και από τότε συνεχίσαμε ως το 1940, που μας βρήκε ο πόλεμος. Σε αυτή την περιοχή εδώ, σε αυτά τα κομμάτια της πέτρες, πέρασα τα τελευταία μου φοιτητικά χρόνια. Και εδώ ξαναγύρισα, ύστερα από πολλά χρόνια, να συνεχίσουμε τη δουλειά του Ρωμαίου με τον συνάδελφο τον Μπακαλάκη. Από το 59 και ύστερα, ως το 74. Και έτσι μπορέσαμε, τελειώσαμε την ανασκαφή αυτού του μοναδικού ελληνιστικού ανακτόρου, που έχει ένα μήκος πάνω από 100 μέτρα. Και στη συνέχεια βρήκαμε και ένα δεύτερο κτίσμα, δίπλα κολλημένο σε αυτό. Από αυτή την περιοχή περίπου αρχίσαμε μεταπολεμικά την ανασκαφή και συνεχίσαμε σε όλο το δυτικό χώρο. Εδώ έχει τελειώσει πια το ανατολικό τμήμα του ανακτόρου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ πατώ στην νότια στοά του ανακτόρου. Όταν λέω νότια στοά, ενώ μια από τις τέσσερις στοές που υπήρχαν, γιατί στο κέντρο υπήρχε μια τεράστια αυλή. Αυτή την είχε υποθέσει, χωρίς να την έχει σκάψει, και ο πρώτος ανασκαφέας, ο Εζέ, ο οποίος μάλιστα, πρέπει να το πω, είχε ονομάσει το ανάκτορο αυτό ανάκτορο της Παλατίτσας, από το διπλανό χωριό που ήταν τότε το μεγαλύτερο χωριό. Εμείς το αλλάξαμε, ο δάσκαλός μου ο Ρωμαίος, πρώτα και στη συνέχεια και εμείς το ονομάσαμε το ανάκτορο της Βεργίνας, γιατί ανήκει πια στην περιοχή της Βεργίνας, του χωριού που είναι το πιο κοντινό. Βλέποντας ξανά όλες αυτές τις πέτρες, θυμούμαι πως ήρθα παιδί, ήμουν 17 χρονών, και έχουν περάσει κιόλας 45 ολόκληρα χρόνια. Έτσι συμβαίνει πάντοτε στην ανασκαφή. Θέλει επιμονή, θέλει υπομονή και όχι βιασύνη, όχι βιασύνη. Εδώ μέσα μπήκαμε για πρώτη φορά, ήταν το πρώτο μνημείο που μπορέσαμε και επισημάναμε. Βέβαια όταν το επισημάναμε καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν συλλημένο, γιατί από πάνω είδαμε τη σπασμένη πέτρα, όπως και από αυτό το άνοιγμα εδώ μπροστά, και είχε αρκετό χώμα. Σε αυτό το σημείο μάλιστα ήταν πολύ περισσότερο. Αυτό βέβαια μας δημιούργησε μια πρώτη απογοήτευση. Πιστέψαμε ότι δεν θα βρούμε τίποτα και περιμέναμε μόνο τα υπολείμματα που συνήθως αφήνουν οι τυμβορύχοι, δηλαδή μερικά πύληνα αγγεία και κανένα σιδερένιο αντικείμενο. Όταν όμως κατέβηκα μέσα στο χώρο και έριξα μια ματιά πρώτα σε αυτόν εδώ τον τοίχο, πρέπει να πω ότι τα έχασα. Συγκρατήθηκα, όπως σε όλες τις περιπτώσεις και αργότερα, εγώ ξέρω βέβαια πώς προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, και είπα στους συνεργάτες μου ότι είμαστε τυχεροί, γιατί έχει μια καλή τοιχογραφία. Βέβαια μέσα μου
έλεγα πολύ περισσότερα πράγματα, ότι έχουμε μια καταπληκτική τοιχογραφία. Ήταν ένα μεγάλο έργο τέχνης. Ήμουν βέβαιος από την πρώτη στιγμή. Είδα αμέσως ένα πράγμα, ότι ο ζωγράφος, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος ζωγράφος, είχε ένα σίγουρο χέρι εκεί στο κορμί της Περσεφόνης. Αρχίζει μια πινελιά από το γοφό και τη φτάνει στα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Είναι σίγουρο και γρήγορο χέρι. Φυσικά το θέμα δεν δυσκολεύτηκα να το καταλάβω, δεν ήταν δύσκολο για έναν αρχαιολόγο. Ένα άρμα, ένας όριμος άνδρας με ένα σκύπτρο στο δεξί χέρι, με το αριστερό του κρατά μια νέα κοπέλα που την έχει αρπάξει, από πίσω μια άλλη κοπέλα τρομαγμένη βλέπει ότι γίνεται. Ήταν πολύ εύκολο για έναν αρχαιολόγο να πάει αμέσως ο νους του στο θέμα της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτονα. Εκείνο που σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω είναι, πέρα από το λαμπρό σχέδιο, η χρωματική ευαισθησία. Είχαμε για πρώτη φορά μια μεγάλη σύνθεση από την κλασική ζωγραφική, την αρχαία ελληνική ζωγραφική, που πιστεύαμε τώρα ότι είναι χαμένη. Τα δείγματα που ξέραμε από άλλους τάφους, από επιτύμβιες στήλες, ήταν έργα τεχνητών. Εδώ είχαμε ένα έργο ενός μεγάλου ζωγράφου, πολύ μεγάλου ζωγράφου. Πέρα όμως από αυτή την σύνθεση, την καταπληκτική της βόρειας πλευράς, στο βάθος έχουμε μια καθιστή γυναίκα που πρέπει να είναι η Δήμητρα, και αριστερά πιο χαλασμένες είναι οι τρεις γυναικείες μορφές, υποθέτω ότι είναι οι Μοίρες. Έτσι είχαμε το πρώτο μεγάλο μας κέρδος από την ανασκαφή. Τώρα, ύστερα από 4 χρόνια, σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι, παραπάνω από ικανοποιημένοι, αν είχαμε βρει μόνο αυτή την τοιχογραφία. Βρισκόμαστε μπροστά στην πρόσωψη του μεγάλου τάφου, αυτού που πιστεύω ότι μπορούμε να αποδώσουμε στο Φίλιππο το Δεύτερο, τον πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Η τάφρος αυτή που μας οδηγεί στην πρόσωψη, φυσικά τη σκάψαμε εμείς, αλλά τη σκάψαμε ακολουθώντας την αρχαία τάφρο, το σκάμα δηλαδή που έκαναν οι αρχαίοι για να μπορέσουν να κάνουν τις οικοδομικές εργασίες. Σε ένα σημείο αυτής της τάφρου αφήσαμε το γέμισμα, και για να το έχουμε για ενδεχόμενη επιβεβαίωση ορισμένων πραγμάτων και για να δείξουμε πως ήταν γεμάτη αυτή η τάφρος. Γιατί όταν χτίστηκε ο τάφος και έγιναν οι ταφές που έγιναν μέσα σε αυτόν, ύστερα και το σκάμα αυτό και ολόκληρος ο τάφος αυτός καλύφθηκε με χώμα. Έχουμε μια λαμπρή πρόσωψη ενός αρχαίου κτηρίου. Ίσως είναι από τα ελάχιστα αρχαία οικοδομήματα που σώζουν τόσο ακέραια τη μορφή τους, γιατί πέρα από τα αρχιτεκτονικά μέλη που σώζονται όλα, έχουμε και ολόκληρο το χρωματικό στοιχείο που σε πολύ λίγα αρχαία μνημεία έχει σωθεί. Άλλο στοιχείο μοναδικό σε αυτήν την πρόσωψη, σε αυτό το κτίριο, είναι η μαρμάρινη θύρα. Η μαρμάρινη θύρα είναι, όσο ξέρω, η μοναδική θύρα που έχει σωθεί από την αρχαιότητα. Γιατί ακόμα και στην Πομπία, παραδείγματος χάρη, που έχουν σωθεί ολόκληρα κτίρια, οι θύρες, επειδή τα ξύλινες, έχουν καταστραφεί. Το θαυμαστό στοιχείο σε αυτό το οικοδόμημα είναι η λαμπρή τοιχογραφία που το επιστέφει. Είναι μια τοιχογραφία 5,5 μέτρα πλάτος, εικονίζει ένα κυνήγι αγρίων θηρίων. Έχει κάπρους, έχει λιοντάρι, έχει ένα ζαρκάδι αριστερά. Είναι 7 πεζοί, 3 υπείς. Στο κέντρο είναι μια πολύ εντυπωσιακή μορφή ενός νέου καβαλάρη που θυμίζει πάρα πολύ τον Αλέξανδρο. Και αν η χρονολογία που προτείνω είναι σωστή, δηλαδή αν είναι ο τάφος του Φιλίππου, έχουμε τη χρονολογία του 336 π.Χ., τότε η τοιχογραφία αυτή είναι προγενέστερη από το πρωτότυπο το οποίο αντιγράφει το περίφημο μοσαϊκό που βρίσκεται στην Νεάπολη και είναι πολύ γνωστό, εικονίζει τον Αλέξανδρο εναντίον του Δαρίου. Έτσι η ανασκαφή αυτή, η αποκάλυψη των βασιλικών τάφων, πέρα από τα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα που είχε μέσα στο εσωτερικό το τάφος, μας χάρισε, και νομίζω είναι το πρώτο κέρδος, ένα λαμπρό κτίριο, και αμέσως μετά
το μεγαλύτερο κέρδος και ένα από τα μέγιστα ευρήματα είναι αυτή η λαμπρή τοιχογραφία. Όταν σήμερα ο κόσμος που βλέπει στο μουσείο όλα αυτά τα πράγματα, προπάνω τα χρυσά που κάνουν μεγάλη εντύπωση, τις δυο χρυσές λάρνακες, τα χρυσά στεφάνια, το διάδημα, τη φαρέτρα, το περιλέμιο, με ρωτά πολύ συχνά πώς αντέξατε να, όταν τα είδατε όλα αυτά. Η απάντησή μου είναι απλή. Όταν πρωτοανοίξαμε δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά ήταν κάπου κλεισμένα, όλα αυτά ήταν κάπου κρυμμένα. Παραδείγματος χάρη, η μεγάλη χρυσή λάρνακα, το πιο πολύτιμο και το πιο εντυπωσιακό έβριμα, και το μεγάλο χρυσό στεφάνι, βρισκόταν κλεισμένα μέσα στη μαρμάρινη σαρκοφάγο που είναι ακριβώς εδώ κάτω. Πραγματικά, όταν μετά την καταγραφή, τη φωτογράφηση, τη σχεδίαση όλων των άλλων αντικειμένων, κατεβήκαμε με δύο συνεργάτες και τους δύο βοηθούς, και σηκώσαμε το κάλυμα της σαρκοφάγου και είδαμε τη χρυσή λάρνακα, και όταν την ανοίξαμε τη χρυσή λάρνακα, τότε πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί συγκίνηση. Με έπιασε και μας έπιασε πραγματικά δέος. Νιώσαμε ένα σύγκριο. Πρέπει να πω ότι οι ενδείξεις, οι χρονολογικές και άλλες, μας οδηγούσαν στη σκέψη ότι ο τάφος είναι βασιλικός. Η χρονολογία έδειχνε ότι μπορεί να είναι ο τάφος του Φιλίππου. Όταν λοιπόν βγάλαμε τη χρυσή λάρνακα και την αφήσαμε σε μια άκρα του τάφου, βγήκαμε από τον τάφο, οι δυο βοηθοί και οι δυο συνεργάτες, και τους είπα να πάμε κάτω στο σπίτι να πιούμε έναν καφέ, πήγα να φέρω το αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή αναλογίστηκα ότι αν οι υποθέσεις μας είναι σωστές, ο τάφος είναι του Φιλίππου, τα οστά που είναι μέσα στη χρυσή λάρνακα πρέπει να είναι τα οστά του Φιλίππου. Και ομολογώ, εκείνη τη στιγμή ένιωσα την πιο, θα την πω, συγκλονιστική πραγματικά στιγμή όλης ανασκαφής. Σκέφτηκα ότι αν όλα αυτά ήταν έτσι όπως υπέθετα, τότε είχα πιάσει με τα χέρια μου, ούτε λίγο ούτε πολύ, το λείψανο του Φιλίππου. Αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούσε να σηκώσει μια ανθρώπινη σκέψη. Αυτή ήταν η πρώτη, ή μάλλον μια από τις πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Μια δεύτερη, για μένα ίσως ήταν πιο μεγάλη, ήταν όταν ύστερα από άλλες δύο μέρες, μια στιγμή κοίταζα κάτω και στα διαλυμένα αυτά υλικά που υπήρχαν, είχαμε διακρίνει ελεφαντοστά, κεφαλάκια, χεράκια, δεν τα είχα εγγίξει. Μια στιγμή που βρισκόμουν μόνος μου, με έναν τεχνίτη μέσα και η βοηθός μου, η Δεσποινής Δρούγου, ήταν εδώ, σήκωσα το πρώτο κεφαλάκι. Και ομολογώ, τα χάσα. Αμέσως νόμισα ότι έβλεπα το πορτρέτο του Φιλίππου. Πίστευα ότι είναι ο Φίλιππος, δεν χωρούσε αμφιβολία, για μένα τουλάχιστον. Αλλά σε λίγο σήκωσα ένα δεύτερο. Και εκεί νόμιζα ότι πραγματικά παθαίνω παρέστηση πια. Το και δεύτερο κεφάλι ήταν ο Αλέξανδρος. Το άφησα, το ξανάπιασα και πρέπει να πω ότι εκεί τα είχα τελείως χαμένα. Τα μαζέψαμε, τα βγάλαμε προσεκτικά και πάλι με τις δυο συνεργάτησες, πήγαμε στο σπίτι και τα είδαμε προσεκτικά, τα είδαν και εκείνες, και εκείνες είχαν την ίδια γνώμη, και εξακολουθώ σήμερα να πιστεύω ότι πράγματι το ένα είναι το πορτρέτο του Φιλίππου και το άλλο του Αλεξάνδρου. We'll be right back.
ένας καθήκε και άλλες συνέχειες. Όταν μπήκαμε στον προθάλαμο, ανοίγοντας μια τρύπα στον τοίχο και ανοίξαμε τη δεύτερη μαρμάρινη σαρκοφάγο και βρήκαμε μια δεύτερη χρυσή λάρνακα, και όταν την ανοίξαμε βρήκαμε αυτό το καταπληκτικό ύφασμα, το χρυσοπόρφυρο, και δίπλα το διάδημα, και αυτή ήταν μια στιγμή που ομολογώ δεν τη φανταζόμουν. Και έτσι η πρώτη περίοδος του 1977, η χρονιά που τα βρήκαμε όλα αυτά, έκλεισε με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και αλλεπάλληλες συγκινήσεις, τη μια πιο έντονη από την άλλη. Αλλά βέβαια αυτό είναι, αν θέλετε, το ανθρώπινο στοιχείο, το συναισθηματικό. Εκείνο που υπήρχε παράλληλα και πιο έντονα δίπλα σε αυτό ήταν το αίσθημα της ευθύνης. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου. Όταν πέφτει σιγή κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ως που θα με παρασύρουν. Τι θάλασσα, τι θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γήπα και στο γεράκι, δεμένοι πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασένουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων και έπειτα τα χαμόγελα που δεν προχωρούν των αγαλμάτων. Εμείς που ξεκινήσαμε για το προσκύνημα τούτο, κοιτάξαμε τα σπασμένα γάλματα, ξεχαστήκαμε και είπαμε πως δεν χάνεται η ζωή τόσο εύκολα, πως έχει ο θάνατος δρόμους ανεξερεύνητους και μια δική του δικαιοσύνη. Πως όταν εμείς, ορθοί, στα πόδια μας πεθαίνουμε μέσα στην πέτρα αδερφωμένη, ενωμένοι με τη σκληρότητα και την αδυναμία, οι παλαιοί νεκροί ξεφύγαν από τον κύκλο και αναστήθηκαν και χαμογελάνε μέσα σε μια παράξενη ησυχία.